Μία από τις ωραιότερες και συγκινητικότερες περικοπές της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί μου, είναι η ιστορία της Χαναναίας γυναικός, που ζητούσε από τον Κύριον την θεραπεία της δαιμονιζομένης θυγατρός της. Και δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυμάσει με την ιστορία αυτή, όπως βέβαια μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πάντως, είναι μια ιστορία νίκης της Χαναναίας γυναικός και δεν ήταν Ισραηλίτισσα. Όχι μόνο γιατί ενίκησε το θέλημα του Χριστού με το να της πει «γεννηθήτωση ως θέλεις», δηλαδή να σου γίνει όπως το θέλεις, και να θεραπευθεί η θυγατέρα της, αλλά και να αποσπάσει μεγαλειώδη έπαινο από τον Χριστόν υπέρ του προσώπου της. Όταν ο Κύριος δημοσίως την επαινούσε, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης», τότε τι άλλο ήθελε? Και όταν ο Κύριος μαζί με την πίστη της Χαναναίας και την πίστη του εκατοντάρχου, σε άλλη περίπτωση, έφτασε να πει κι αυτός όχι Ισραηλίτης, έφτασε να πει ότι τόσο μεγάλη πίστη δεν βρήκε ούτε εις τον Ισραήλ, που ήταν ο αποδέκτης των μεγάλων επαγγελιών του Ισραήλ. Είναι γνωστή η ιστορία της Χαναναίας, όπως την ακούσαμε σήμερα. Η γυναίκα αυτή, εννοεί το ιδωλολάτρης, έμαθε στην πατρίδα της για το μεγάλο πρόσωπο του Χριστού. Έφτασε απλώς εκεί και η μεγάλη φήμη του Χριστού. Και σπέβδει, δεν καθυστερεί, τρέχει να βρει τον Κύριον. Βεβαία ότι ο Κύριος θα θεραπεύσει τη θυγατέρα της. Δηλαδή είχε πίστη. Και είναι ο πρώτος καρπός αυτός της πίστεως. Και έρχεται δεωμένη στον Κύριον για τη θυγατέρα της, γιατί όσα είπε είναι μία θαυμασία προσευχή με όλες τις γόνιμες θέσεις μιας καλής προσευχής. Και να το περιεχόμενο της προσευχής αυτής: «Ελέησον με, Κύριε, Ιε Δαβίδ, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται». Προσέξτε. Και είναι τελεία προσευχή και για τον τρόπο της, αλλά και για το περιεχόμενό της. Έχει θεμελιώδη δε θεολογία η προσευχή αυτής της γυναικός. Και πρώτα-πρώτα αποκαλεί τον Ιησούν Κύριον, ήτι Θεόν. Και τον αποκαλεί ακόμη και Υιόν Δαβίδ, δηλαδή άνθρωπον. Με άλλα λόγια, τον αποκαλεί θεάνθρωπον. Αυτή είναι η ορθόδοξος θέσης. Θεάνθρωπον τον αποκαλεί. Δεν θέτει το ελεησόν με, συγγνώμη, και θέτει το ελεησόν με, που δείχνει ότι ο Θεός γνωρίζει τι πρέπει να δώσει για να ελεήσει τον άνθρωπον. Εγώ δεν γνωρίζω, συμφέρει, δεν συμφέρει να θεραπεύσεις την κόρη μου, εσύ το ξέρεις. Γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλώ, ελέησόν με. Όπως λέμε και στην ευχούλα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τι να ζητήσουμε? Ξέρουμε τι να ζητήσουμε. Είμαι θα σίγουροι εκείνο που θα ζητήσουμε ότι θα μας ωφελήσει? Εκείνος ξέρει, ο Κύριος γνωρίζει τι θα μας ωφελήσει. Γι' αυτό λέμε, ελέησόν. Όταν εκείνος μας ελέησει, θα μας δώσει βεβαίως τα συμφέροντα. Προχωρεί και εις το επιμέρους και λέγει, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Το επιμέρους θέμα. Ελέησόν με, αλλά και η θυγατέρα μου είναι σε δεινή κατάσταση. Και ο Κύριος προσποιείται ότι δεν την ακούει, για να αναδειχθεί περισσότερο η πίστη της και για να την επενέσει δημοσίως. Μάλιστα,
λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο δε Ιησούς, ούκ απεκρίθη αυτή λόγον. Δεν είπε τίποτα. Έδειξε μία εντός εισαγωγικών περιφρόνηση. Και επεμβαίνουν οι μαθητές. Σε παρακαλούμε, Κύριε, κάνε το τη χάρη της. Αυτό που σου ζήτησε, δηλαδή η πρεσβεία των Αγίων, θα λέγαμε. Γιατί μας κούρασε, έρχεται εξ οπίσω μας, φωνάζει, επιμένει. Ο Κύριος όμως κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Και δικαιολογείται και λέει ότι ούκ απεστάλλει ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Αυτή δεν είναι από τον οίκο, δηλαδή από την πατρίδα, τον οίκο Ισραήλ, αυτή δεν ξέρει, είναι ιδωλολάτρες. Αλλά εκεί παρακάτω, όταν σπίτισες πάτε να τη διαβάσετε την περικοπή αυτή, είναι τόσο έξυπνη, τόσο ωραία, γιατί ο ίδιος όταν θα της πει, όχι, δεν θα σου κάνω τη χάρη, διότι δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το ρίξω τώρα στα κοινάρια, στα σκυλάκια. Δεν είπε στα σκυλιά, το ψιλόκοψε. Στα κοινάρια, στα σκυλάκια. Ναι, λέει εκείνη, με πολύ ευστροφία. Αλλά όταν τρώνε τα παιδιά στο τραπέζι, γιατί είπες ότι ο οίκος Ισραήλ είναι τα παιδιά. Λοιπόν, όταν όμως τρώνε, τότε κάποια ψυχουλάκια δεν πέφτουν κάτω. Τα παιδιά πάντα δημιουργούν ψίκουλα. Τα κοινάρια, τα σκυλάκια, είναι κάτω από το τραπέζι και αρπάζουν αυτά τα ψίκουλάκια. Δώσ' μου λοιπόν ένα ψίκουλάκι και εμένα. Είδατε πόσο εύστροφοι είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι, να είναι εύστροφος. Με όλα τα στοιχεία της ευγενίας. Προσέξτε, εύστροφος, αλλά με όλα τα στοιχεία της ευγενίας. Όχι να είναι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος κατάμπουτρα θα πετάξει μια προσβολή. Και τότε ο Κύριος, ο οποίος αργότερα θα πει στους μαθητάς του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσκάτου της γης, ότι δηλαδή δεν ήρθα μόνο δια των οίκων Ισραήλ, αλλά ήρθα για όλο τον κόσμο. Συνεπώς, θα της κάνω τη χάρη, αλλά τώρα όμως πρέπει να υποστεί μία δοκιμασία. Και ακολούθησε αυτός ο διάλογος που ήδη σας περιέγραψα μεταξύ του Κυρίου και της γυναικός. Τον παραλείπουμε όμως περισσότερο από λεπτομέρειες, γιατί φυσικά δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος. Είναι συνεπώς, με την ευκαιρία αυτή, μπορούμε να πούμε ότι η γυναίκα αυτή προσευχήθη στον Κύριο, προσευχή το αυτό που είπε. Και μάλιστα με πολλήν θεολογία, όπως σας εξήγησα, να αποκαλεί τον Κύριο, πώς τον απεκάλεσε, Κύριο, πώς τον απεκάλεσε, Υιόν Δαβίδ, δηλαδή Μεσσία, άνθρωπον, δηλαδή θεάνθρωπον, κάτι ανάλογο με εκείνο που είχε πει και ο τυφλός της Ιεριχούς. Με την ευκαιρία λοιπόν μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την προσευχή. Τι είναι η προσευχή, ή μάλλον πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Η προσευχή είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και είναι ένα προνόμιο αυτό. Βέβαια τίποτα άλλο δεν προσεύχεται παρά μόνο ό,τι υπάρχει μέσα στην δημιουργία, με την παρουσία του προσεύχεται. Δεν έχει φθόγκον, μόνο με την παρουσία του. Και ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια και το σύμπαν και τα φυτά και τα ζώα, όλα προσεύχονται με την παρουσία τους όμως. Δηλαδή δίνουν δόξα στον Θεό. Κοίταξε να δεις ο Θεός Λόγος τι κατασκευάζει, τι φτιάχνει. Γι' αυτό σας είπα, με την παρουσία η δημιουργία δοξάζει το Θεό. Ο άνθρωπος έχει τον φθόγκον και την λογική. Και έτσι δοξάζεται ο Θεός. Αλλά εδώ ποιο είναι το περιεχόμενο, πώς πρέπει να γίνει η προσευχή.
πρώτα με πίστη. Πιστεύει η γυναίκα αυτή, γι' αυτό και ομολογεί και αποκαλύπτει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Πιστεύει. Αυτή η πίστη αποτελεί την βάση της προσευχής, διότι εάν δεν πιστεύεις πως μπορείς να κάνεις προσευχή, είναι δυνατόν ποτέ? Μια τέτοια προσευχή πέφτει στο κενό. Και για να δείτε τιμωρία των ανθρώπων, μαζεύτηκαν όλων των θρησκειών οι εκπρόσωποι να προσευχηθούν στην Ασίζη. Σε ποιο Θεό? Ο καθένας λέει στο Θεό του, είπε ο Πάπας, να προσευχηθεί ο καθένας στο Θεό του. Μα είναι ψεύτικοι οι θεοί. Αυτοί οι θεοί όλοι, τους οποίους έχουν όλοι εκείνοι που τους εκπροσωπούν αυτούς. Ποιος? Ο Μωμεθανός, ο Βουδιστής. Σε ποιο Θεό προσεύχεται? Λέει στο Θεό, και ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Μα υπάρχει μορία και θα σε ακούσει ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο Θεός είναι ο ένας και ο αληθινός Άγιος Τριαδικός Θεός. Μόνο Αυτός ακούει, κανείς άλλος. Είναι εκείνο το ωραιότατο που είχε πει ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, όταν προσέφερε την θυσία πάνω στο Καρμήλιο Όρος και έβαλε πρώτα βεβαίως τους ιερείς της Εσχήνης, του Βάαλ, να προσευχηθούν. Και φώναζαν, και φώναζαν, και φώναζαν. Πουθενά δεν απαντούσε ο Θεός. Και τους κοροϊδεύει ο προφήτης Ηλίας. Μήπως πήγε για νερού του ο Θεός σας, ο Θεός σας? Μήπως πήγε για νερού του? Δηλαδή κάποια ανάγκη σωματική. Για φωνάξτε ακόμη περισσότερο. Ή μήπως και κοιμάται? Έτσι τους κοροϊδεύει. Ω αγαπητοί, αυτές είναι οι μορίες της εποχής μας. Και νομίζομαι ότι θα εξασφαλίσουμε με τον τρόπο αυτόν την ειρήνη του κόσμου και τις αγαθές σχέσεις μεταξύ των οι άνθρωποι, αν είναι δυνατόν ποτέ. Λοιπόν, η πίστη. Θα πιστεύουμε στο συγκεκριμένο πρόσωπο του Κυρίου μας, του Θεού. Αυτή η πίστη λοιπόν αποτελεί και την βάση της προσευχής, γιατί αλλιώτικα κάθε άλλη προσευχή πέφτει, όπως σας είπα, στο κενό. Και με την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, μάλιστα μου έκανε εντύπωση, διάβαζα στην εφημερίδα ότι είπε ο Πάπας προσευχηθείτε στο Θεό σας, δεν λέει στο Χριστό, γιατί είναι συγκεκριμένη η περίπτωση του Χριστού. Είχε βγάλει ένα βιβλιαράκι ένας ηγούμενος της Μονής Γρηγορίου, ο ηγούμενος Μονής Γρηγορίου προπολών ετών, που είχε βρεθεί εκεί στον Καναδά σε ένα συνέδριο και τους υπόθηκε το εξής: μην αναφέρεστε στον Ιησού Χριστό, γιατί πολλοί χριστιανοί υποτίθεται είναι αντιτριαδιστέ, δεν πιστεύουν στον τριαδικό Θεό. Τι σώοι χριστιανοί τότε μπορεί να είναι? Τι σώοι? Για να δείτε τι μορίες υπάρχουν στον κόσμο αυτόν. Τέλος πάντων, και είπε μόνο ο Θεός. Μα ποιος Θεός? Έρχεται τώρα εδώ, αγαπητοί μου, να τύχει επικλήσεως το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Ιε Δαβίδ, Κύριε, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με, ζητάει αυτή η γυναίκα, η Χαναναία. Ο Χριστός εξάλλου είπε, ό,τι ανετήσετε εν το ονόματι μου λείψεστε. Ό,τι και αν ζητήσετε, αλλά μόνο στο όνομά μου, θα το πάρετε. Δεν θα βάλετε το όνομά μου, δεν θα είναι εξ ονόματός μου, δεν θα πάρετε τίποτα. Έτοιμα λοιπόν, και όνομα Χριστού είναι δεμένα. Πολλοί δέχονται τα λόγια του Χριστού, αλλά όχι και το πρόσωπό του. Στην ακμή της αθείας του σοβιετικού καθεστώτος ήταν γραμμένο στη μετόπη του Κρεμλίνου η εξής φράση. Είναι το Αποστόλου Παύλου. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Εκείνος που δεν δουλεύει, γιατί είχαν κάνει θεότητα την εργασία, είναι γνωστό. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Εκείνος που δεν εργάζεται ούτε να τρώει. Σωστό.
Είναι κλαμμένο όμως αυτό. Το λέει η Αγία Γραφή. Αλλά τι εδώ παρατηρούμε. Δέχονται έναν κοινωνικό χριστιανισμό χωρίς όμως το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Θέλω να γίνω αντιληπτό σε αυτό το σημείο. Μιλάμε για αγάπη, αλλά ερήμη του προσώπου, του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού. Και ούτω καθεξής. Αλλά πρόκειται για μια καμουφλαρισμένη αθεία. Πίστης ακόμη σημαίνει ότι ο Θεός σε ακούει, σε βλέπει, σε κρίνει, σου αποδίδει. Υπάρχει μια λογική, τη λέξη λογική τη βάζει των εισαγωγικών, θέση στην Αγία Γραφή για το θέμα αυτό. Είναι αυτό που αναφέρει ο 93ος ψαλμός. Λέει, οφυτεύσας λογική, οφυτεύσας το ους ουχή ακούει. Εκείνος που έκανε αυτιά, αυτιά, εις τα όντα, τα ζωντανά όντα, και τα έλογα και τα άλογα. Αυτός δεν ακούει. Ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Εκείνος που έκανε τα μάτια. Ξέρετε πόσα μάτια έχει η μύγα. Ξέρετε πόσα μάτια έχει σύνθετα μάτια. Η μέλισσα, 2-3 χιλιάδες. Είναι σύνθετα, μεγάλα μάτια. Εκείνος λοιπόν που έκανε τα μάτια, λογικό επιχείρημα, της λογικής, αυτός δεν βλέπει. Αυτό θα μπορούσε να πει ο πιστός. Με ακούει ο Κύριος και με βλέπει ο Κύριος. Για να φανεί ότι η Αγία Γραφή καλεί και τον ανθρώπινο νου και τη λογική του για να πιστεί. Ακόμα η προσευχή πρέπει ακόμη να έχει και ταπείνωση. Ναι, προσέξατε την ταπείνωση της Κανανέας. Ναι, λέει, και τα κοινάρια, τα σκυλάκια, τρώνε κάτω από το τραπέζι του των παιδιών που πέφτουν τα ψικουλάκια τους. Ο Κύριος την απεκάλεσε κοινάριον. Δεν παρεξηγήθηκε αυτή να πει δεν τρέπεσε. Με αποκαλεί σκυλί. Εφιέστατα έδωσε την απάντηση που κατέπληξε τον Κύριο. Αλλιώτικα έχουμε μία φαρισαϊκή προσευχή, αγαπητοί μου, που ο Κύριος τέτοια προσευχή δεν την προσέχει. Συνεπώς χρειάζεται μία τελωνική προσευχή, του τελώνου την προσευχή. Αυτή πρέπει να έχουμε. Η προσευχή πρέπει ακόμη να γίνεται με προσοχή. Όταν η Χαναναία έκραζε προς τον Κύριον, τίποτα άλλο δεν την απασχολούσε παρά μόνον η θεραπεία της στη γιατρός της. Την προσοχή της δεν τη διασπούσε τίποτε. Ούτε το σπίτι της, ούτε η γειτονιά της, ούτε ο όχλος που περιστήχησε τον Κύριον. Είχε το θέμα της. Και αυτό ήθελε να προβάλλει στον Κύριον. Στην προσευχή λοιπόν δεν πρέπει τίποτα άλλο να μας απασχολεί παρά μόνο εκείνο που είναι αντικείμενο της προσευχής μας. Αλλιώτικα έχουμε διάσπαση και νου και καρδιάς. Πρέπει να σας πω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα να κρατήσει κανείς την προσοχή του καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής. Γιατί γλιστράει ο νους, φεύγει και δεν μπορούμε να κρατήσουμε το νου μας. Είναι περίεργο όταν λέμε στην προσευχή μας, φέρει πίνη στον 69ο ψαλμόν, ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες. Δηλαδή, ο Κύριε, είναι εκκλητική, δεν είναι ονομαστική, στη βοήθειά μου, δηλαδή στο να με βοηθήσεις, πρόσεξέ με. Πρόσχες μη, πρόσεξέ με. Να ζητάμε από το Θεό να μας προσέξει όταν εμείς στην προσευχή μας δεν προσέχουμε και το μυαλό μας γυρίζει από εδώ και από εκεί. Αντιθέτως, ο 122ος ψαλμός μας λέει «Προσεήρα τους οφθαλμούς μου
τον κατοικούντα εν το ουρανό. Σήκωσα τα μάτια μου προς εσένα που κατοικήσεις τον ουρανό. Ιδού, ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου εκτηρήσε ημάς. Πώς τότε η παιδίσκη, η δούλη, κοιτούσε την κυρία της, τον κύριό της. Έτσι και εμείς προσέχουμε σε σένα και σου ζητάμε ό,τι σου ζητάμε με πολύ προσοχή να μας το δώσεις. Έτσι πρέπει να πούμε, θα επαναλάβω, το είπα, θα το επαναλάβω όμως, ότι πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή, νου και καρδιάς, και είναι το δυσκολότερο σημείο για μια καλή προσευχή. Ένα σημείο που ενισχύει την προσοχή είναι η προσευχή να γίνεται κατέστηση. Πώς θα μπορέσω δηλαδή να διατηρήσω αυτή την προσοχή, εάν κάνω την προσευχή μου κατέστηση, δηλαδή όταν προσπαθώ με κάθε τρόπο να καταλαβαίνω εκείνα τα οποία λέγω. Αυτό συνιστά και ο Άγιος Ισάκος Σύρος όταν λέγει «Είμαι τα αδελφών, είτε κατά μόνος προσεύχει, αγώνησε, μη έθι, αλλά αισθήσει προσεύχεστε». Όταν είσαι ημόνος σου ή με άλλους, να αγωνίζεσαι, πραγματικά χρειάζεται αγώνας, να καταλαβαίνεις εκείνα τα οποία λέγονται στην προσευχή, όχι από συνήθεια, γιατί λέμε «Πάτερ ημών» και μετά λέμε «Το είπα το Πάτερ ημών». Το μυαλό μας ταξιδεύει. Και τι θα πει αίσθησης, εξηγεί, αίσθησης εστί προσευχής σύνοια. Τι είναι λέει η αίσθηση στην προσευχή, η σύνοια, δηλαδή η βαθιά σκέψη και στο γράμμα και στο πνεύμα μιας λέξεως. Μετευλαβίας και κατανήξεως και οδύνης ψυχής εν εξαγορεύσει πτεσμάτων μεταστεναγμών αφανών. Πρέπει να καταλαβαίνουμε εκείνο το οποίο λέμε. Και τέλος, αν μπορούμε να μιλάμε για τέλος, μια προσευχή με εγκαρτέρηση. Είναι αληθινό γνώρισμα της προσευχής της Κανανέας η εγκαρτέρηση. Επέμενε. Ο Κύριος μας είπε, όταν προσεύχεστε, θα προσεύχεστε πώς. Ακούτε το σχήμα. Ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Ετώ θα πει το ρήμα ετώ, ζητάω. Καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη το ρήμα ζητώ, αλλά το ετώ είναι ελαφρύτερο ρήμα. Δηλαδή, κάνω την αναφορά μου, το πρώτο. Μετά ζητώ. Ζητώ θα πει επιμένω σε εκείνο το οποίο θα ήθελα να μου δοθεί. Αυτό εκφράζει το ρήμα ζητώ. Και το τρίτο είναι το κρούεται. Φανταστείτε τώρα, μπαίνω σε ένα γραφείο και θέλω να γίνω ακουστός για ένα αίτημά μου. Βλέπω όμως ότι εκεί ο διευθυντής που κάθεται στο γραφείο δεν μου δίνει και πολύ σημασία. Υψώνω την φωνή και ζητάω. Πάλι δεν μου δίνει προσοχή. Και παίρνω το χέρι μου και χτυπάω επάνω στο γραφείο. Γι' αυτό θα πει κρούεται, χτυπάτε. Ετώ, ζητώ, κρούω. Και μας το δίδαξε αυτό ο Κύριος. Έτσι πρέπει να είναι η προσευχή μας. Και όπως λέγει ο Άγιος Νήλος, ο συνέητης, μη εκάκι τέος ουκούν, μη δε αθήμη ως μη λαβών, λείψη γαρ ύστερον, ύστερον μας τα πάρεις. Ευθύμη τη γαρούν, να είσαι αισιόδοξος. Προσκαρτερών εμπόνος τη Αγία προσκομιδή. Συγγνώμη, τη Αγία προσευχή. Αγαπητοί, όσοι θέλουμε την επικοινωνία μας με τον ουρανό, πρέπει να προσέξουμε μερικά πραγματάκια. Γιατί αγνοούμε και τον τρόπο, όχι μόνο και το περιεχόμενο, αλλά και τον τρόπο της προσευχής. Τελικά η προσευχή μας μένει άγονη, δεν δίνει καρπό. Ας μάθουμε λοιπόν να προσευχόμεθα. Να προσευχόμεθα με πίστη, με ταπείνωση, με προσοχή,
με αίσθηση και με εγκαρτέρηση και με όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν αναφέραμε βέβαια σήμερα και τα οποία κανείς μπορεί να ανακαλύπτει για να πετύχει μια καλή προσευχή. Και τότε θα γευθούμε το μεγάλο προνόμιο που μας δόθηκε να προσευχόμεθα εις Θεόν ζώντα και αληθινών. Αμήν.